Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα απόψε. Ο τίτλος είναι τραβηχτικός, ε? Τον αγαπώ ακόμη, πώς μπορώ να τον κερδίσω πίσω. Ας διαβάσουμε το mail της φίλης και μετά να δούμε αν θα απαντήσουμε στο πώς μπορώ να τον κερδίσω πίσω, πώς θα τον κερδίσω πίσω ή αν θα αλλάξουμε την ερώτηση και θα πούμε πρέπει να τον κερδίσω πίσω ή αξίζει τον κόπο, είναι για το καλό μου να τον κερδίσω πίσω. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Τον τελευταίο καιρό ακούγοντας σας να μιλάτε σε μια εκπομπή στο YouTube, ένιωσα την ανάλυσή σας αρκετά κοντά σε μένα και όλα όσα λέτε με άγγιξαν πάρα πολύ. Ευχαριστώ αγάπη μου, χαίρομαι. Έτσι ξεκίνησα να σας παρακολουθώ. Ακούω τα vlog που ανεβάζετε και ομολογώ ότι με κάνουν να βλέπω τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Εύχομαι και το αποψινό να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Το τελευταίο διάστημα δουλεύω από το σπίτι με τηλεργασία, έτσι όταν ξυπνάω το πρωί φτιάχνω έναν καφέ και ακούω εσάς γιατί με ηρεμείτε. Να απολαύσω τον καφέ σου. Και σας ακούω και το βράδυ πριν κοιμηθώ, σίγουρα. Η αφορμή για να ξεκινήσω να ψάχνω εντός εισαγωγικών καλύτερα τον εαυτό μου ήταν ο χωρισμός μου. Το παράδοξο είναι ότι δεν ήμουν μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δέθηκα πολύ και δεν ξέρω τον λόγο. Θα βρούμε μαζί τον λόγο ή θα προσπαθήσουμε να υποθέσουμε μαζί τον λόγο. Το γνώρισα τυχαία παραμονή πρωτοχρονιάς όταν σταμάτησα ένα ταξί για ψώνια και δουλειές. Από όταν μπήκα στο ταξί μέχρι να φτάσουμε ήταν μια πολύ κοντινή διαδρομή. Εκείνος ήταν μια ευχάριστη παρουσία, δεν μου την έπεσε με άσχημο τρόπο, απλώς χαμογελούσε και με ρώτησε πώς θα γίνει να με ξαναδεί. Μετά πολλά δεν μου ζήτησε τον αριθμό μου, απλά μου έδωσε το δικό του και μου είπε αν θελήσω εγώ να επικοινωνήσω. Εγώ στην αρχή δεν το σκεφτόμουν καν, ούτε πέρασε από το μυαλό μου το ενδεχόμενο γνωριμίες κτλ. Το βράδυ, στην αλλαγή του χρόνου όμως, σκέφτηκα να του στείλω μια ευχή για τα χρόνια πολλά και κάπως έτσι ξεκίνησαν. Έτσι εκείνος με πήρε τηλέφωνο, γενικά ξεκινήσαμε να μιλάμε και από την πρώτη του μήνα και την πρώτη του χρόνου ξεκινήσαμε να βγαίνουμε. Αρκετά συγκρατημένος και πολύ καλός μαζί μου στις βόλτες μας, αυτό που κυριαρχούσε ήταν η επικοινωνία και η συζήτηση. Αυτό μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και ήταν κάτι το οποίο με κέρδισε. Με φίλησε περίπου στο τρίτο ραντεβού και λίγο καιρό μετά προχωρήσαμε ερωτικά. Το βράδυ πριν προχωρήσουμε ήμασταν μαζί περίπου 7 ώρες βόλτα και καταλήξαμε στο αμάξι να περιμένουμε να περάσει 5 ώρα το πρωί για να γυρίσουμε λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας. Εκεί, όταν πήγαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, εκείνος δυσκολευόταν. Ενώ έβλεπα ότι με ήθελε, έβλεπα παράλληλα ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τότε μου είπε ότι θέλει να μου πει κάποια πράγματα και να επιλέξω εγώ εάν θέλω να συνεχίσω μαζί του. Μου είπε ότι είχε μια σχέση για πάνω από 10 χρόνια με την οποία έχουν και ένα παιδί. Δεν ήταν παντρεμένοι. Η πρώην γυναίκα του μια μέρα πήρε το παιδί και πήγε στο εξωτερικό στους δικούς της να μείνει. Έτσι χώρισαν. Το παιδάκι του έχει μια αναπτυξιακή διαταραχή. Είχε περάσει κάτι σαν κατάθλιψη με όλο αυτό και πλέον ζει χωρίς το παιδί του. 1,5 χρόνο έχει συμβεί αυτό και ήμουν η πρώτη κοπέλα στο διάστημα αυτό με την οποία ήρθε κοντά. Το θέμα αυτό ακόμη τον ταράζει. Εγώ, όταν μου τα είπε όλα αυτά, αντέδρασα πολύ ψύχρεμα και του είπα ότι τα αποδέχομαι όλα και ότι θα είμαστε σε όλα μαζί. Κατευθείαν εσύ. Μόλις άκουσες προβλήματα, όλα τα αποδέχτηκες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή, το «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», που πρέπει να το βρεις και εσύ να το διαβάσεις. Οι γυναίκες που αγαπούν πολύ, οι γυναίκες που έχουν αυτή την ασθένεια, όπως την ονομάζει Ρόμπιν Νόρουντ, συγγραφέα του βιβλίου, της συνεξάρτησης, μόλις μάθουν ότι ο άνδρας με τον οποίο συνδέονται έχει προβλήματα, ακόμη περισσότερο κουρδίζονται και ακόμη περισσότερο το θέλουν. Γιατί γίνεται ένα project να σώσουν άλλον έναν άνθρωπο. Άρα και εσύ, όταν σου τα είπε όλα αυτά, αντέδρασες πολύ ψύχρεμα και του είπες ότι τα αποδέχεσαι όλα και ότι θα είμαστε σε όλα μαζί. Εκεί που έπρεπε να πεις, δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, γιατί άκουσες κάτι πολύ σοβαρό. Το οποίο μπορεί να είχε συνέπεια και στην γνωριμία σας, όπως ίσως είχε. Πάμε παρακάτω. Έτσι εν τέλει λύθηκε εντός εισαγωγικών, προχωρήσαμε και γενικότερα είχαμε μια πολύ όμορφη σχέση. Μιλούσαμε καθημερινά και βρισκόμασταν σχεδόν κάθε μέρα. Κοιμόμασταν σπίτι μου ή σπίτι του, μαγειρεύαμε μαζί, κάναμε δουλειές, βόλτες.
Είχα καταλάβει ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκείνος έβλεπε τη σχέση πολύ σοβαρά. Και αυτό είναι μια κόκκινη σημαία. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο άλλος να βλέπει τη σχέση πολύ σοβαρά. Μιλούσαμε για γάμο και παιδιά στο πολύ άμεσο μέλλον. Το ήθελα κι εγώ. Δεν με πίεσε καθόλου. Είναι ενδιαφέρον ότι νιώθεις την ανάγκη να διευκρινίσεις ότι δεν σε πίεσε καθόλου. Ίσως άμεσα δεν σε πίεσε καθόλου. Συνειδητοποίησα ότι ήθελα όσο τίποτα άλλο να κάνω μαζί του οικογένεια και παιδί. Ενθουσιάστηκες, κουρδίστηκες, φόρτωσες. Ξέχασα να σας πω ότι εκείνος δεν είχε social, τίποτα, ούτε Viber. Μόνο Messenger και αυτό χωρίς προφίλ στο Facebook. Γενικότερα, τώρα που τα βλέπω αποστασιοποιημένα, μου είχε δείξει σημάδια ότι τον ενοχλούσε που είχα εγώ. Γιατί να ενοχλεί έναν σημερινό άνθρωπο να έχει η κοπέλα με την οποία βγαίνει ραντεβού social media? Γιατί? Αλλά ποτέ δεν μου το είπε ευθέως. Και γιατί να μην σου λέει ευθέως τι τον ενοχλεί? Γιατί? Η αφορμή που έφερε όλο αυτό στο προσκήνιο ήταν μια μέρα που χαζεύαμε μαζί στο κινητό μου και εκείνος είδε μια συνομιλία δική μου με ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν κάπως διαχειτικός μαζί μου. Εννοείται ότι από την πλευρά μου ούτε είχα πει κάτι, ούτε σήμαινε τίποτα απολύτως αυτό, αλλά εκείνος το πήρε πολύ άσχημα. Έβγαλε ζήλια, ίσως και αρρωστημένη. Η ζήλια η οποία έχει να κάνει με τραυματική εμπειρία που δεν έχει ξεπεράσει, ίσως με την πρώην σύντροφό του που έφυγε και τον άφησε στα κρύα του λουτρού και πήρε και το παιδί. Τότε εγώ στο φόβο μου πάνω μην το χάσω, του είπα ότι θα σβήσω το Facebook. Καλή ιδέα. Δεν το έσβησα τότε γιατί έδινα ένα τελευταίο μάθημα για πτυχίο και ήμουν σε έναν γκρουπ της σχολής και μιλούσαμε για την ύλη των εξετάσεων. Πέρασε ο καιρός και ξεχάστηκε. Στο μεταξύ ήμασταν πολύ καλά μεταξύ μας πλέον. Απλώς είχα παρατηρήσει κάποιες αντιδράσεις του που μου έκαναν εντύπωση. Για παράδειγμα, όταν μαλώναμε για κάποιο θέμα, επειδή εκείνος έχει μια σπουδή που έχει σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, συνεχώς ανέφερε τη σπουδή του στην κουβέντα. Ότι εκείνος γνωρίζει από ψυχολογικής φύσεως θέματα και γενικά ότι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για τον χαρακτήρα μου και γενικότερα αυτό το ανέφερε αρκετά. Προσέξτε πάρα πολύ από άνδρες και γυναίκες που σας λένε ότι για παράδειγμα και ψυχολόγοι να είναι. Εγώ είμαι ψυχολόγος και μπορεί να βγάλω πολλά συμπεράσματα για τον χαρακτήρα σου. Ή εγώ είμαι, ξέρω εγώ, κάτι. Είμαι εκπαιδευτικός και έχω κάνει ψυχολογία στο πανεπιστήμιο και μπορεί να βγάλω πολλά συμπεράσματα για τον χαρακτήρα σου. Ή εγώ έχω σπουδάσει την ψυχολογία του πεζοδρομίου, έχω τελειώσει την ανώτερη πεζοδρομιακή, την ανωτάτη πεζοδρομιακή και μπορώ να βγάλω πολλά συμπεράσματα για τον χαρακτήρα σου. Κομπλεξιλίκη δείχνει αυτό. Κοινωνικά στερεότυπα και δείχνει μια διάθεση ελέγχου. Ένας άντρας που σου λέει εγώ που κατέχω από ψυχολογία ή εγώ που είμαι ψυχολόγος ή εγώ που είμαι το ένα ή είμαι το άλλο, είμαι κοινωνικός λειτουργός ή είμαι το εκπαιδευτικός ή είμαι, ξέρω εγώ, έχω ζήσει τη ζωή με το κουτάλι, έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι και μπορώ να βγάλω συμπεράσματα για το χαρακτήρα σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθεται και σε παρατηρεί σαν να είσαι ένα υποκείμενο έρευνας, αντικείμενο παρατήρησης και δεν επικοινωνεί μαζί σου ως άνθρωπος προς άνθρωπο. Κοκκίνηση με άρα είναι να σου λέει ο άλλος, λόγω των γνώσεων ψυχολογίας που έχω μπορώ να βγάλω συμπεράσματα για το χαρακτήρα σου. Εγώ που είμαι ίδια ψυχολόγος και γνωρίζω κάποιον άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να βγάλω κανένα συμπέρασμα για το χαρακτήρα του. Κανένα απολύτως. Κανένα. Μπορώ να ρωτήσω ερωτήσεις, να απαντήσω σε ερωτήσεις του ανθρώπου εκείνου, να επικοινωνήσω με εκείνον τον άνθρωπο και να προσπαθήσω να τον γνωρίσω και να με γνωρίσει καλύτερα. Όχι να κάθομαι αφιψηλού. Εγώ ειδικός ή ο ειδικός ή ο αυτοβαφτισμένος ειδικός, ο αυτοκαλούμενος ειδικός και να βγάζει συμπεράσματα για το χαρακτήρα του δύσμυρου ή της δύσμυρης που έτυχε να περάσει τον δρόμο του. Σημεάρα. Επίσης απέφευγε τον καυγά πάρα πολύ και αυτό άσχημο πράγμα, να αποφεύγει κάποιος τον καυγά. Οι καυγάδες πρέπει να γίνονται για να βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και να μαθαίνουμε καλά ένας τον άλλο και να βγάλουμε, όχι λόγω του γνώσεως ψυχολογίας, λόγω εμπειριών που έχω μαζί με τον άλλο, συμπεράσματα για το αν ταιριάζουν, όχι για το χαρακτήρα του. Δηλαδή έκλεινε το τηλέφωνο και ήταν σε απομόνωση. Παθητική επιθετικότητα ονομάζεται αυτό. Δεν ήθελε επαφή με άνθρωπο, όπως έλεγε συνέχεια. Ήθελε, όπως έλεγε συνέχεια, ησυχία. Αυτό το έλεγε για όλους, για την αδελφή του, για τον αδελφό του, για όλα.
Σαν να έχει περάσει κάτι υπερβολικά έντονο στο παρελθόν, δεν ξέρω. Ξέρεις, κόρη μου, αφού σου είπε ότι το παιδί του είχε αναπτυξιακή διαταραχή και η πρώην γυναίκα του το πήρε το παιδί και, τον εγκατέλειψα. Ξέρεις τι έχει περάσει, το έχει πει. Και παρακάτω το περιγράφεις κιόλας, έτσι παραστατικά. Τον πρώτο καιρό που πήγαινα σπίτι του, το σπίτι δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Το δωμάτιο του παιδιού ήταν πάντα με κλειστή πόρτα, τα πράγματα όπως τα είχε αφήσει. Δεν τα άγγιζε, ούτε τα άλλαζε θέση. Το διπλό κρεβάτι δεν υπήρχε. Μου είπε ότι το είχε σπάσει. Και εσύ δεν ανησύχησες, τον αγάπησες. Κοιμόμασταν ή σπίτι μου ή σπίτι του στον καναπέ. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κρεβάτι να κοιμηθεί επειδή το έσπασε από τα νεύρα του, είναι άνθρωπος για να τον αγαπήσεις σοβαρά τώρα? Και ο οποίος όταν έχει κάποιο πρόβλημα δεν κάθεται να κάνει καυγά και το αποφεύγει, και ο οποίος σου λέει συνέχεια ότι εγώ έχω κάνει αυτή τη σπουδή και καταλαβαίνω και θα κρίνω το χαρακτήρα σου? Σύνελθε, κόρη, σύνελθε. Το τραπέζι της κουζίνας είχε να καθαριστεί 1,5 χρόνο. Τα πράγματα ήταν αφημένα ακριβώς όπως τα είχαν αφήσει. Αυτό δείχνει μια προσκόλληση, μια παρέτηση, μια προσκόλληση στην κατάσταση την προηγούμενη, ότι δεν έχει υπενθύσει, δεν είχε ξεπεράσει το χωρισμό του και διάφορα άλλα άλυτα και δυσεπίλυτα. Αλλά αυτό θα σε ψυχολογούσε εσένα και θα καταλάβαινε το χαρακτήρα σου. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη διάγνωση, αδιάγνωστοι, θα μας ψυχολογήσουν όλους οι αδιάγνωστοι στο τέλος της ημέρας. Όλους θα μας ψυχολογήσουν και θα βγάλουν και συμπεράσματα και για το χαρακτήρα μας. Επιστημονικά, εντός αγωγικών και εντός πολλών κοροϊδευτικών κρυμάτσου. Απόρρισα πως ζούσε εκεί. Απόρρισες πως ζούσε εκεί, αλλά τον αγάπησες εσύ. Βουρ! Φόρτσα τα πανιά. Τον αγάπησες παρόλα αυτά. Εν τέλει, με πολλή διακριτικότητα και αγάπη τον βοήθησα και τα τακτοποίησαμε όλα μαζί. Εσύ του έδειξες πολλή διακριτικότητα και αγάπη. Αυτό σου έδειξε? Είπαμε, η αγάπη είναι ανταποδοτική. Όλες οι σχέσεις υγιείς είναι ανταποδοτικές. Δεν δίνουμε μόνο, παίρνουμε κιόλας. Συγκινήθηκε αρκετά και είχε βάλει και τα κλάματα. Α, Παναγία μου, έβαλε και τα κλάματα, άρα ήταν ακριβώς για να τον αγαπήσεις. Δεν ειρωνεύομαι να βάζει ένας άντρας τα κλάματα, αλλά ένας άντρας ο οποίος δεν κάθεται να τσακωθεί, ο οποίος δεν ανοίγει το στόμα του να πει τι τον ενοχλεί, ο οποίος έχει άλλη τα θέματα ο ίδιος και προσπαθεί να ψυχολογήσει τους άλλους, το να βάλει τα κλάματα μπορεί να είναι και μια επίκληση στο συνέστημα. Και σίγουρα τα κλάματα που έβαλε είχαν να κάνουν με τον ίδιο, με την πρώην του, με το παιδί του που δεν το βλέπει, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ εκδηλωτικός μαζί μου, μου έλεγε ότι με αγαπάει. Τώρα το πόσο εκδηλωτικός ήταν με το δεν καθόταν να τσακωθεί, έρχονται σε αντίθεση. Αντιφάσεις βλέπω και αντιθέσεις. Και όταν εγώ του έλεγα πώς με αγάπησε τόσο γρήγορα και ότι μάλλον αυτό που νιώθει είναι έρωτας και όχι αγάπη, επέμενε ότι δεν είναι τόσο έρωτας αλλά αγάπη. Μάλλον είναι ανησυχητικό στην αρχή να μην είναι έρωτας και να είναι αγάπη. Γιατί δείχνει μεταβίβαση αποθυμένων συναισθημάτων. Δηλαδή, ίσως μεταβίβασε σε σένα τα συναισθήματα που ένιωθε για την πρώην του και γι' αυτό ήθελε τόσο πολύ να παντρευτείτε και να κάνετε και παιδί και να παντρευτείτε κιόλας. Δεν μπορείς να φύγεις, τον αφήσεις. Και εσύ ήσουν και από την ίδια πόλη. Δεν θα πήγαινε στο εξωτερικό στους γονείς σου. Και ότι είναι κάτι βαθύ. Μη σας τα πολυλογώ, έτσι κυλούσαν οι μέρες μας. Δηλαδή, οι μέρες σας κυλούσαν μέσα στη παθητική επιθετικότητα, μέσα στις τεράστιες εκδηλώσεις αγάπης, μέσα στο θέλασε παντρευτή και κάνετε παιδιά κλπ. Ώσπου μια μέρα μου έστειλε ένα μήνυμα στο Viber ο πρώην μου. Όχι τίποτα σπουδαίο, μια τελεία και καλά κατά λάθος. Δεν πιάσαμε την κουβέντα καν. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να το πω στο φίλο μου, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο και δεν ήθελα να το πάρει λάθος. Με όποιο τρόπο και να το έλεγες, λάθος θα το έπαιρνε. Αλλά δεν ήθελα και να μην το πω, γιατί όλα μαθαίνονται και ήθελα να είμαι ήρεμη. Άμα κάθεσαι και σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι αν πρέπει να πεις κάτι στο τέρι σου και πώς θα το πάρει άμα του το πεις, βράσε όριζα. Βράσε όριζα, δεν είναι φυσιολογική σχέση αυτή που δεν μπορείς να είσαι αυτός σου και να μιλήσεις ελεύθερα. Έτσι όταν βρεθήκαμε από κοντά του το είπα και του λέω, στο λέω απλώς σε περίπτωση που ξαναστείλει κάτι να το ξέρεις. Αυτή η φράση μου τον πείραξε πάρα πολύ. Από κάπου θα βρίσκει ένα πιαστή για να πειραχτεί πάρα πολύ. Μου είπε ότι δεν τον πείραξε τόσο το γεγονός ότι μου έστειλε μήνυμα, όσο αυτό που είπα, γιατί είναι σαν να τον βάζω στο σπίτι μας. Λέει ο άνθρωπος, ο οποίος για 1,5 χρόνο δεν είχε μετακινήσει τα έπιπλα στο σπίτι του, δεν είχε καθαρίσει την κουζίνα του και δεν είχε αγοράσει κρεβάτι για να κοιμάται. Και εσύ έβαζες τον πρώην σου στη ζωή σας. Μάλιστα. Μου λέει, θα έπρεπε να του πεις ότι έχει σχέση και να τον παρακαλέσεις να μην σε ξανενοχλήσει. Του είπα και εγώ ότι αν θα επιδίωκε συζήτηση, αυτό θα έκανα. Αλλά στην προκειμένη δεν μου δόθηκε ευκαιρία.
ότι για εμένα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ότι μπορώ να τον μπλοκάρω αν θέλει ακόμη. Ό,τι θέλει αυτός θα κάνει. Θέλει να σβήσει στο Facebook, θα σβήσει στο Facebook. Θέλει να σβήσει στο Viber, θα σβήσει στο Viber. Θέλει να τον μπλοκάρεις, θα τον μπλοκάρεις. Έτσι. Τι ωραία σχέση. Εκείνος ήταν ανένδοτος. Μου ζήτησε να χωρίσουμε. Την ευκαιρία που γύρευε και ο άνθρωπος. Πέρασε καλά, ξέδωσε, συγυρίστηκε το σπίτι του, τακτοποιήθηκε και τώρα θέλει να χωρίσει. Τώρα που έγινε πραγματική σχέση του. Γιατί η πραγματική σχέση γίνεται να υπάρξουν τα πρώτα προβλήματα. Έχουν περάσει 40 μέρες από τότε και δεν έχει αλλάξει γνώμη, ούτε πρόκειται να αλλάξει, λέει. Ο λόγος είναι ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και δεν μπορεί να είναι μαζί μου. Ποτέ δεν είχε εμπιστοσύνη σε σένα. Ποτέ. Είχε εμπιστοσύνη στην ονειροφαντασία που έκανε για σένα για να τον βγάλεις από το βούρκο. Να τον βγάλεις από το πολύ σκοτεινό μέρος που ήταν μετά από το τέλος της προηγούμενης σχέσης του, που ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει 1,5 χρόνο μετά. Με αφορμή αυτό θυμήθηκε και τη συνομιλία που είχε δει πιο παλιά με το φίλο μου και γενικότερα μου μίλησε πάρα πολύ προσβλητικά. Σου μίλησε πάρα πολύ προσβλητικά, λες τον αγαπάς και θες να τον κερδίσεις πίσω. Από τότε κάθε μέρα κλαίω. Αυτό που κλαίτε για τέτοιους άνδρες πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά που κλαίτε για τέτοια κελεπούρια. Κλάψτε, να κλάψετε για κανέναν της προκοπής, για όταν λέω της προκοπής, ενώ για κανέναν άνθρωπο που ουσιαστικά να μπορεί να κάνει σχέση, που να είναι πραγματικά ελεύθερος. Να κλάψετε για κανέναν ο οποίος είναι εντάξει, ο οποίος είναι επικοινωνιακός, ο οποίος είναι δοτικός, ο οποίος είναι παρόν ουσιαστικά στη ζωή σας, ο οποίος αγαπάει εσάς και δεν σας χρησιμοποιεί ως ένα υποκείμενο πόνο στο οποίο να προβάλλει τα αποθυμένα για την προηγούμενη ζωή του. Κλάψετε. Κλάψετε. Χαλάστε και τα μάτια σας. Κάνετε ρητίδες. Θα κάνετε μαύρους κύκλους. Κλάψετε. Κλάψετε για τέτοιους άνδρες και για τέτοιες γυναίκες. Να κλαίτε. Αβέρτα κουβέρτα. Ακόμη δεν έχω αποδεχθεί το χωρισμό μέσα μου, ούτε έχω προσπαθήσει ιδιαίτερα. Βέβαια, αυτό είναι ξεκάθαρο. Να χάσετε το κελπούρι. Μόνο να τα βρούμε προσπαθώ. Μην χάσεις. Μπας και δεν καταστρέψεις τη ζωή σου. Πρέπει να προσπαθήσεις για αυτόν τον τομέα. Προς αυτό το σκοπό, την κατεύθυνση. Για μένα πραγματικά δεν υπήρξε λεπτό κάτι το πονηρό. Ήμουν και είμαι αφοσιωμένη. Εσύ ναι, εκείνος. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Εκείνος πιστεύει ότι επειδή τον έχασα, τώρα εκτίμησα και ότι δείχνω με τα μέλη μέχρι να ξαναείμαστε μαζί και μετά θα είμαι πάλι το ίδιο. Κόρη μου, δεν έκανες εσύ τίποτα κακό. Τα κακά είμαι στο μυαλό του. Εν τω μεταξύ, όντως από την πλευρά μου δεν ήταν κάτι ύποπτο, αλλά του έχει καρφωθεί στο μυαλό αυτό, μου λέει ότι δεν έχω αξιοπρέπεια και ότι θέλει δίπλα του μια γυναίκα που να μπορεί να σταθεί. Όχι, κοριτσάκι, στείλ τον να πάει από εκεί που ήρθε. Ξέχασα να σας πω, εκείνος είναι 35, όχι και τόσο μεγάλος, εγώ 26. Δεν είναι η ηλικία που κάνει την ωριμότητα. Έχω προσπαθήσει πραγματικά πάρα πολύ όλον αυτόν τον καιρό και νιώθω μια απόγνωση. Εγώ νιώθω μια ανακούφιση που οι προσπάθειες σου δεν επιφέρουν αποτέλεσμα να φέρεις πίσω αυτό το κελεπούρι. Μου λείπουν οι στιγμές μας, οι συζητήσεις μας, τα σχέδια που κάναμε για οικογένεια. Τι ωραίο αυτό που έγραψες. Σου λείπουν τα σχέδια που κάνατε για οικογένεια. Άλλο ένα κόλλημα με το γάμο και την οικογένεια. Το να κάνω οικογένεια μαζί του το ήθελα όσο τίποτα. Και ένα μωράκι. Το νιώθω ότι είμαι έτοιμη. Κόρη μου, δεν είσαι έτοιμη. Κάθεσαι και κλαις για αυτόν τον τύπο, δεν είσαι έτοιμη για να κάνεις μωρό και οικογένεια. Σοβαρά δεν είσαι. Ούτε και εγώ ήμουν έτοιμη όταν έκανα. Και πλήρωσα μετά τις συνέπειες και τις πλήρωσαν και τα παιδιά μου, αλλά ούτε εσύ είσαι έτοιμη. Προσπάθησα να το εξηγήσω με λόγια και με πράξεις πώς νιώθει. Έκλεισα το Facebook. Βεβαίως, να κλείσουμε και το Facebook. Άλλαξα Messenger και έχω μόνο 5 άτομα συγγενείς. Του έφτιαξα ένα στικάκι με φωτογραφίες μας και ένα γράμμα και του τα έστειλα με courier. Εκείνος μου είπε ότι τα έλαβε, αλλά δεν θέλει να τα δει. Το βαρύ πεπόνι. Δεν θέλει να επηρεαστεί συναισθηματικά, μάνα μου. Μου λέει να συνεχίσω τη ζωή μου και να υπάρχει ο ένας στη ζωή του άλλου ως φίλη εντός αγωγικών. Αυτό το φίλη. Εγώ το εξηγώ ότι φίλοι δεν θα είμαστε ποτέ και συμφωνώ μαζί σου ότι φίλοι δεν θα είστε ποτέ. Εκείνος μου λέει πως με αγαπάει σαν άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να είναι σε σχέση, γιατί φοβάται πως αν γίνει κάτι ανάλογο στο μέλλον θα αντιδράσει πολύ άσχημα, μάνα μου.
Εγώ του έχω πει ότι το παραμικρό δικαίωμα δεν πρόκειται να δώσω. Μάνα μου, δεν είναι τα δικαιώματα που έδωσες εσύ το πρόβλημα. Είναι τα θέματα τα ψυχολογικά που πρέπει να τα λύσει. Και σαφώς δεν θα τα λύσει μέσα από μια σχέση. Και σαφώς δεν θα τα λύσει με το να σε πάρει ένα στο λαιμό σου, να σε παντρευτεί και να σου κάνει παιδί. Και μετά να σου κάνει και εσένα ότι του έκανε αυτού η πρώην του. Ή τέλος πάντων ότι νομίζει ότι του έκανε η πρώην του, γιατί δεν έχουμε ακούσει την ιστορία της κοπέλας. Γενικότερα, σαν χαρακτήρας είναι πολύ απόλυτος και πολύ αυστηρός, αλλά παράλληλα και πολύ ευαίσθητος. Πολύ προβληματικός θα τον έλεγα εγώ. Πολύ προβληματικό θα τον ονόμαζα εγώ. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε βρεθεί ούτε μία φορά από κοντά, γιατί μου λέει πως δεν θέλει να συμβεί κάτι ερωτικό μεταξύ μας και ότι με αυτόν τον τρόπο με προστατεύει. Μπράβο του. Καλά κάνει και σε προστατεύει. Καλά κάνει και σε προστατεύει από αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κίνδυνος. Καλά κάνει και σε προστατεύει. Γιατί αν βρισκόμαστε και αν δεν κρατηθούμε και συμβεί κάτι, θα είναι σαν να με εκμεταλλεύεται και δεν το θέλει. Έχει μέσα του και κάποιο φιλότιμο, έχει. Κυρία Θέκλα, αυτή είναι η ιστορία μου. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Όχι, τον εαυτό σου έχεις κουράσει με αυτή την ιστορία. Είμαι ερωτευμένη μαζί του και τον αγαπάω παράλληλα. Είσαι κολλημένη μαζί του, αρρωστημένα. Ούτε ερωτευμένη είσαι, ούτε τον αγαπάς παράλληλα. Είσαι κολλημένη, αρρωστημένα μαζί του. Δυστυχώς έχεις την εντός εικόνα ασθένεια της γυναίκας που αγαπά πολύ. Κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι στιγμές μαζί του. Ναι, κάνεις daydreaming με αυτόν τον πρίγκιπα, τον υπέροχο. Την οικογένεια που θα κάναμε όσο λέγαμε. Αχ, με αυτές τις φαντασιώσεις με τις οικογένειες. Θέλω πολύ να γυρίσει, γιατί από την πλευρά μου ποτέ δεν υπήρξε επιθυμία για κανέναν άλλο. Αγάπη μου, δεν έφυγε επειδή εσύ ήθελες κάποιον άλλον. Έφυγε επειδή είναι προβληματικός. Γι' αυτό έφυγε. Ούτε από την πλευρά του φυσικά. Είναι από τους άνδρες που αφοσιώνονται σε μια γυναίκα απόλυτα μονογαμικός και απόλυτα προβληματικός. Αν κάποιος είναι απόλυτα μονογαμικός μόνο, αυτό από μόνο του δεν τον κάνει κατάλληλο για να είναι σύντροφος. Είναι σπουδαίο να είναι κάποιος μονογαμικός. Αλλά όχι να είναι το κύριο του χαρακτηριστικό και όλα τα άλλα τα έχει αρνητικά. Ίσως γι' αυτό αντέδρασε έτσι. Αντέδρασε έτσι επειδή έχει άλλη τα θέματα. Εσείς που είστε ειδικός όλο αυτό, πώς το κρίνετε, σου έχω πει προηγουμένως πώς το κρίνω. Θα με ενδιέφερε πολύ η γνώμη σας και σένα, ακόμη και σε ένα vlog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είστε υπέροχος άνθρωπος με βάθος και έχετε έναν τρόπο μεταδοτικό που αγγίζει την ψυχή μας. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, ευτυχώς που σε χώρισε. Ευτυχώς που σε χώρισε. Να τον έχει ο Θεός καλά που σε χώρισε. Ευτυχώς που σε χώρισε. Ευτυχώς που σε χώρισε. Έχει θέματα το παιδί. Αν από μόνος του αποφασίσει να πάει σε ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσει τα θέματα του, θα είναι καλό για τον ίδιο. Όμως άνθρωπος ο οποίος λέει έχω σπουδάσει κάτι παρεμφερές με την ψυχολογία και ξέρω από ψυχολογία και θα σε ψυχολογήσω εσένα να σου πω τα θέματά σου και βγάζει, προβάλλει πάνω σου τα δικά του θέματα, ενώ έχει αυτός θέμα το παρουσιάζει ότι έχεις εσύ, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, ακόμη και αν δει αυτό το βίντεο, να συγκλονιστεί και να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Φαντάζομαι, αν δει αυτό το βίντεο, θα πει ότι εγώ δεν είμαι καλή ψυχολόγος, θα πει διάφορα αρνητικά για μένα κλπ. Μα θες δείξτε του, δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Δεν λέμε το όνομά του, δεν λέμε το όνομά σου, έχω αποκρύψει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να προδώσουν ταυτότητά του. Δεν. Ξυπνήστε. Δεν είναι αγάπη αυτό το. Είναι άρρωστο κόλλημα. Αγαπώ έναν άνθρωπο σημαίνει τον βλέπω πραγματικά όπως είναι και τον αγαπώ όπως είναι. Βλέπεις ότι αυτός είναι προβληματικός. Βλέπεις ότι έχει άλλη τα σοβαρά θέματα. Βλέπεις ότι προφανώς ίσως έχει μια λανθάνουσα κατάθλιψη, μια κατάθλιψη που είναι αδιάγνωστη. Έχει θέματα ελεγκτικότητας, αρρωστημένη ζήλιας, παρανοϊκή ζήλιας ίσως. Δεν του κάνω διάγνωση. Λέω τι φαίνεται πως μπορεί να έχει. Πάντως δεν είναι okay αυτός ο τύπος. Δεν είναι okay αυτός ο τύπος. Και δεν είναι φιλενάδα και γάμο και παιδί που χρειάζεται. Είναι ψυχοθεραπεία, ψυχοδιάγνωση και ψυχοθεραπεία που χρειάζεται άμεσα. Όταν χωρίζουμε είναι η καλύτερη περίοδος και επιβάλλεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Κόρη μου, τι έχουμε τώρα, τέλος Απριλίου, έζησες 3 μήνες με αυτόν τον άνθρωπο, βίωσες όσα βίωσες, πάρε τα μαθήματα κορίτσι μου, κάνε και εσύ ψυχοθεραπεία γιατί πάρα πολύ καλό θα σου κάνει, πάρε τα μαθήματα από τα παθήματα και ο άνθρωπος αυτός, κόρη μου, δεν κάνει για σχέση αυτή τη στιγμή.
Υποσυνείδητα, όσο το καταλαβαίνει και ο ίδιος για αυτό που σου λέω, ότι σε προστατεύει από σένα και καλά για να μην σε εκμεταλλευτεί, είναι επειδή ξέρει ότι δεν σηκώνει ο οργανισμός του να κάνει σχέση. Πρέπει να λύσει τα θέματα. Πρέπει να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του δαίμονες. Πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα που έχει μέσα του. Που μπορεί να μην φταίει και αυτό 100% για τα προβλήματα που έχει μέσα του. Αν όμως εσύ το βάλεις στη ζωή σου και επιμένεις να το ξαναβάλεις στη ζωή σου, θα φταίει 100% για όσα θα τραβήξεις. Συνέλθε. Είναι έρθω να σε πιάσω από το αυτή. Καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους.